Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλό απόγευμα σε όλους. Μία νέα μορφή έχει πάρει λοιπόν το βόρειο τμήμα του λιμενοβραχίωνα Ηρακλείου, καθώς έχει κοσμηθεί με εικαστικές δημιουργίες. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, η οποία υλοποιήθηκε αρχικά με τοιχογραφίες και στη συνέχεια με μεταλλικές φιγούρες, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον τοίχο και μάλιστα φωτίζονται τις βραδινές ώρες, δίνοντας μία νέα πνοή εδώ σε ένα από τα αγαπημένα σημεία περιπάτου των Ηρακλειωτών. Βλέπουμε και άλλωστε και πίσω σου ακριβώς την σχετική, ναι, έτσι, το σχετικό, τη σχετική ζωγραφιά, το δημιούργημα που έχουν κάνει κάποιοι ειδικοί για να διακοσμήσουν τον βόρειο λιμενοβραχίωνα. Νομίζω αλλάζει η διάθεση και των περαστικών και νομίζω αλλάζει και όψη γενικότερα ο χώρος, τον οποίο εδώ και χρόνια ήταν λίγο μουντός, ας μου επιτραπεί η έκφραση, Ευαγγελία. Έτσι είναι. Πρόκειται λοιπόν για την πλατεία εδώ στο βόρειο τμήμα του λιμενοβραχίωνα, όπου έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο ψηφιδωτό με μηνύματα για την ειρήνη, για τη μετανάστευση, για το περιβάλλον. Πραγματικά μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία βέβαια να πούμε, Λευτέρη, ότι λίγο μετά την τοποθέτηση των έργων αυτών τέχνης εδώ στο Κούλε, είχαμε ένα από τα έργα τέχνης έπεσε θύμα βανδαλισμού. Και μάλιστα μιλάμε για μια μεταλλική φιγούρα, η οποία, για την οποία μάλιστα είχε διαθέσει χρήματα ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για την τοποθέτηση, η οποία έγινε από εξειδικευμένους τεχνίτες. Πάμε όμως, αν θέλετε, στον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, τον κύριο Φιλιππή. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να πούμε αν έχει αποκατασταθεί η ζημιά. Ναι, η ζημιά αποκαταστάθηκε σχεδόν αμέσως. Βλέπουμε και το σχετικό πλάνο, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, βλέπουμε και το σχετικό πλάνο από εκεί όπου είχε δημιουργηθεί ο συγκεκριμένος βανδαλισμός. Κάποιοι απερίσκεπτοι, έτσι, χωρίς λογική, συμπολίτες μας έσπευσαν να κατεβάσουν το συγκεκριμένο εικαστικό έργο, παρόλο που κοσμούσε το συγκεκριμένο σημείο. Ναι, ναι. Κύριε Κουμαντάκη, θα ήθελα να πω ότι δεν έπρεπε να γίνει. Τώρα πάμε μπροστά. Θεωρώ, εμείς το αποκαταστήσαμε και ελπίζουμε να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πραγματικά αυτές οι ενέργειες κοσμούν εδώ το χώρο. Ξεκινήσαμε από ένα γκράφιτι, αν θέλετε, όπως θα δείχνει και η κάμερα, το οποίο ήταν μια δουλειά, καλλιτεχνική δουλειά ομάδων, της ομάδας Ζωδρό και άλλοι καλλιτέχνες, και πραγματικά είναι κάτι αξιόλογο. Ακολουθεί δίπλα στο χώρο η τοποθέτηση μεταλλικής φιγούρας που παριστάνει διάφορες δράσεις από την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι η καστική δουλειά του κυρίου Βασιλιάδη και της κυρίας Τάνιας, μου διαφεύγει τώρα το επίθετο, αλλά νομίζω ότι είναι γνωστή. Δεν πειράζει, το έργο είναι αυτό που δείχνει, επίσης, το αποτέλεσμα και την αξία, βεβαίως. Δεν σας ακούω καλά. Ναι, και ναι. Έγινε και αφιλοκερδός, να πούμε. Ναι, ναι, θα το πω και αυτό, ότι να τονίσω ότι πίσω μας ακριβώς βλέπετε το τρίτο εικαστικό έργο, που είναι το ψηφιδωτό, το οποίο παριστάνει την ειρήνη. Είναι πραγματικά όμορφο και αυτό. Και όλη αυτή η δουλειά από αυτούς τους καλλιτέχνες και αυτές τις ομάδες έγινε αφιλοκερδός. Εμείς διαθέσαμε ως οργανισμός τα υλικά και πληρώσαμε κάποια εργασία, αλλά όλη αυτή η δουλειά έγινε από το μεράκι αυτών των ανθρώπων, με συνεργασία με την αντιπρόεδρο του οργανισμού, την κυρία Σμυρνάκη, και την Μανουέλα την Παπαμανθιάκη, και όσο μπορούσα βοήθησα κι εγώ. Ωστόσο, θέλω το σχόλιο σας για τη συμπεριφορά τη συγκεκριμένη ορισμένων ανθρώπων, γιατί είναι εξαιρετικά στενάχωρο, κύριε Φιλιππή, να βλέπεις από τη μία να προσπαθεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, να προσπαθούν συμπολίτες αφιλοκερδώς να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό, ένα πολύ πιο όμορφο τοπίο, να το παραδώσουν στους Ηρακλειώτες και στους ξένους επισκέπτες, και ωστόσο την επόμενη μέρα, μετά από λίγες ώρες, να βλέπουμε αυτό το έργο να καταραίει τόσο άδικα. Ναι, ναι. Εγώ είπα και στην αρχή ότι ήταν ένα γεγονός, θέλω να το χαρακτηρίσω ατυχές, και να πω ότι από εδώ και πέρα, βλέποντας ο κόσμος που περπατά καθημερινά εδώ στο προσύνεμο μόλο, βλέποντας ακριβώς αυτό το όμορφο που έχει φτιαχτεί, αξίζει να το διατηρήσουμε και μάλιστα να το επεκτείνουμε. Ήταν στις προθέσεις μας και νομίζω ότι και η καινούργια διοίκηση που θα αναλάβει να μπορέσει πραγματικά να δώσει βαρύτητα σε αυτό το τομέα.
Μάλιστα έχουμε προχωρήσει μια συνολική μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε, αφορά όλο τον προσύνεμο μόλο και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη έργου για το πρώτο τμήμα που θα έχει να κάνει με την τσιμεντόστρωση του προσύνεμου μόλου για να μπορούν οι συμπολίτες μας να περπατούν με ασφάλεια και με άνεση. Άρα βλέπουμε ότι τα έργα συνεχίζονται κανονικά, κύριε Φιλιππή, έτσι δεν αλλάζει κάτι στη λογική του οργανισμού. Όχι, όχι. Συνεχίζεται κανονικά η ζωή μας. Θα ήθελα να προσθέσω, μια που είμαστε εδώ ακόμη, ότι μπροστά, δεν ξέρω η κάμερα μπορεί να το δείξει, υπάρχει μια γοργόνα. Ήταν το πρώτο έτσι καλλιτεχνικό έργο που ξεκινήσαμε, ήταν του κυρίου Μουρέλου. Και αν θέλετε, σιγά σιγά έτσι ξεκινήσαμε να μπορέσουμε, ας πούμε, να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και ακόμη, αν μου επιτρέπετε, έχουμε στον παραλιακό δρόμο, στο ύψος των δεξαμενών του λιμανιού, που βρίσκονται από την νοτική πλευρά, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο τοιχείο, το οποίο με καλλιτέχνες και εκεί, με την προσφορά τη δική τους, έχουμε φτιάξει πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εικόνα, την οποία καλό θα είναι όσοι περνούν να ρίχνουν μια ματιά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να πάμε και λίγο και σε άλλα θέματα, γιατί καταλάβαμε όλοι, βέβαια, μας μεταφέρατε το σφιγμό για τις προθέσεις του οργανισμού και ότι όντως έχουν αλλάξει πράγματα όπως όλα δείχνουν. Θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Τελειώνει σιγά σιγά η τουριστική περίοδος. Η κρουαζιέρα βεβαίως δεν σταματάει εδώ, συνεχίζεται μέχρι και τον Νοέμβρη. Έχουμε στοιχεία, απτά στοιχεία που να δείχνουν ένα θετικό πρόσημο στην όλη προσπάθεια την οποία ξεκινήσατε κι εσείς. Η κρουαζιέρα και πέρυσι αλλά και φέτος πάει αρκετά καλά. Να πω ότι φέτος πλησιάσαμε και ολοκληρώνουμε περίπου με 204 πλοία. Αυτή τη στιγμή ο μήνας, ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης είναι, θα έλεγα, οι γεμάτοι μήνες. Αγγίζουμε τα 33 με 34 πλοία, αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβρη και περίπου τα ίδια και τον Νοέμβρη. Και επίσης το Δεκέμβρη έχουμε 6 μεγάλα πλοία. Για τι αριθμό επισκεπτών μιλάμε, έχουμε συγκεκριμένο αριθμό? Αυτή τη στιγμή τα πρώτα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου πλησιάζαμε τις 200.000. Αυτή τη στιγμή η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να προσεγγίσουμε τις 300.000 αποβιβάτες κρουαζιέρας. Άρα μιλάμε για παραπάνω αύξηση από την προηγούμενη χρονιά, που είχε 39% πάνω. Ναι, και επίσης τα στοιχεία, αυτό που είναι ενθαρρυντικό, είναι ότι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή από τον προγραμματισμό στην κρουαζιέρα για το 20 και το 21, ο αριθμός των πλοίων για το 20, για το 2020, είναι 210 πλοία με 14 προσεγγίσεις home port, τη γνωστή διαδικασία που ξεκινάει και τελειώνει η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Για δε το 21 τα πλοία ανεβαίνουν στον αριθμό στα 217 και οι προσεγγίσεις από αυτές τις προσεγγίσεις σε home port διαδικασία είναι 44 και ίσως αυξηθούν. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι το λιμάνι του Ηρακλείου παραμένει σε καλή σειρά όσον αφορά την κρουαζιέρα, πάει καλά. Θα έχουμε αύξηση, όπως τα στοιχεία δείχνουν, και το 20 και το 21, και πολύ βασικό είναι ότι ανεβαίνει ο αριθμός με των προσεγγίσεων και από την TUI και από την AIDA για την home port διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, το λιμάνι του Ηρακλείου, ότι είναι το δεύτερο σημαντικότερο λιμάνι στη χώρα σε home port, για home port κρουαζιέρες. Έτσι, ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο, πολύ σημαντικό. Πούμε... Αυτό που θέλω να ρωτήσουμε τον Πρόεδρο, Ευαγγελία, είναι το εξής, γιατί καλή αριθμή και τα στοιχεία και σίγουρα έχουμε μια αύξηση της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ωστόσο, να το πούμε απλά, λεφτά αφήνουν, κύριε Φιλιππή, οι επισκέπτες στην τοπική αγορά, γιατί νομίζω αυτό ήταν και το ζητούμενο. Εξού και τα home port, γι' αυτό το λόγο προορίζονται, έτσι ώστε οι τουρίστες να βρίσκονται περισσότερο χρόνο στο Ηράκλειο και να μπορέσουν να έχουν ωφέλη οι επιχειρηματίες στην τοπική αγορά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κύριε Κουμαντάκη, η κρουαζιέρα κύρια είναι ένας τομέας που είναι ανταποδοτικός στην τοπική κοινωνία. Αναφυσβήτητα, η home port διαδικασία γίνεται πιο ανταποδοτική, διότι το πλοίο παραμένει περισσότερες ώρες και επίσης εντάσσονται σε όλη αυτή τη διαδικασία πάρα πολλοί
εργαζόμενοι και επιχειρηματίες. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένα πλοίο με τέτοια προσέγγιση έχει αριθμό επιβατών, παράδειγμα 2.500 επιβάτες, θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί που θα φύγουν να φύγουν με αεροπλάνα και οι άλλοι που θα έρθουν να τους αντικαταστήσουν θα έρθουν με αεροπλάνα. Επίσης χρειάζονται λεωφορεία για να γίνει η μεταφορά τους από το αεροδρόμιο στο λιμάνι. Ακόμη στο χρόνο αυτό που πέραν των καθυστερήσεων που μπορεί να υπάρχουν από τις εταιρείες τις αεροπορικές, έτσι, που ευνοεί μετά την κρουαζιέρα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι παραμένουν στο λιμάνι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα επισκεφτούν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, θα επισκεφτούν την πόλη. Οπότε, όπως και να έχει το πράγμα, αν 300.000 επιβάτες το χρόνο περάσουν λίγο πολύ, αν όχι όλοι, διότι δεν είναι μόνο οι επιβάτες της κρουαζιέρας, είναι και το προσωπικό των πλοίων, το οποίο πολλές φορές τους 4 επιβάτες αναλογεί ένα άτομο του προσωπικό. Σωστά, αυτό κύριε Φιλίππη. Σημαίνει ότι πάρα πολλοίς κόσμος μπαίνει στο Ηράκλειο. Άλλωστε, κύριε Κουμαντάκη, να πω κάτι. Όταν έχει πλοίο ή πλοία στο λιμάνι του Ηρακλείου, βλέπετε και την κεντρική αγορά και το Ηράκλειο να γεμίζει. Να είναι γεμάτο. Λοιπόν, κύριε Φιλιππή, επειδή πιέζει πολύ ο χρόνος και πραγματικά είχα σημειώσει πολλά ερωτήματα να σας απευθύνω. Ωστόσο, ως πολιτικός προϊστάμενος θα αλλάξει το πρόσωπο στην Προεδρία του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου ως ο Νούπο, σε λίγο διάστημα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει και η στρατηγική και ο χάρτης δραστηριότητας του οργανισμού από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, θα το απαντήσει η καινούργια διοίκηση. Η νέα κυβέρνηση που έχει έρθει, αυτή χαράζει πλέον την πολιτική στα λιμάνια. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όσο ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε γίνει μία προσπάθεια να αξιοποιηθούν, και αυτό νομίζω έγινε από μένα, τους συνεργάτες μου, τους εργαζόμενους θα πω, αλλά και από στα άλλα λιμάνια, έγινε αυτό που έγινε, ήταν να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα ό,τι υπήρχε και να πάει μπροστά το λιμάνι. Και με στόχο να μην πουληθούν τα λιμάνια. Τώρα, το τι θα γίνει, εδώ είμαστε να το δούμε. Άρα πιστεύετε δηλαδή ότι ενδεχομένως να προχωρήσει και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Ηρακλείου, που έχει ξεκινήσει ήδη σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας? Εικάζετε κι εσείς ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες? Δηλαδή, είναι αυτή η οσμή σας? Είναι πιθανό. Δεν άκουσα πολύ. Αν είναι πιθανό να δούμε να προχωράει σε ιδιωτικοποίηση, ναι, το λιμανιού. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είχε ο νόμος που είχε ψηφιστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο νόμος των υποπαραχωρήσεων. Δηλαδή, αξιολόγηση του κάθε λιμανιού χωριστά και αφού υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον, να δοθεί εκείνη η δραστηριότητα η οποία πραγματικά μπορεί να πάει καλύτερα με αυτή την κατεύθυνση. Κάτι που συμβαίνει σε πολλά λιμάνια και στην Ευρώπη. Τώρα, το αν θα η σημερινή κυβέρνηση θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική, θα αλλάξει, αυτό θα το δούμε. Μάλιστα. Κύριε Φιλιππή, Ευαγγελία Μαρινάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είδαμε και εικόνες από το Ηράκλειο και από το Ενετικό Φρούριο του Κούλε και από το Βόρειο Λιμένο Βραχείο. Να τα απολαύσαμε. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.